με το πρόγραμμά μας. Δυστυχώς θα μπούμε σε πολύ δυσάρεστα τώρα, γιατί εχθές το βράδυ, από ό,τι όλοι μάθαμε, ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός, ένα πολύ αγαπητό παιδί, ένα παιδί που δεν μεγάλωνε παιδί ποτέ, ένα παιδί που το θυμόμαστε πάντα μέσα από τους ρόλους του να μας δίνει πολλές στιγμές γέλιου, αλλά όχι μόνο από τους ρόλους του. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Κώστα Ευρυπιώτη πριν πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά δεν μπορώ να μετρήσω τα χρόνια. Δεν ξέρω, στα πρώτα μου χρόνια στον πρωινό καφέ. Το 95, το 96, δεν θυμάμαι. Ξεκινήσαμε σαν μια πολύ ευχάριστη παρέα και κατόπιν σιγά σιγά μπήκε και μέσα στην εκπομπή. Και τι έκανε μέσα στην εκπομπή? Φυσικά έπαιζε ρόλους, τραγουδούσε με την υπέροχη φωνή του. Όλοι ξέρουμε πόσο αγαπούσε το τραγούδι ο Κώστας Ευρυπιώτης. Έζησα μαζί του το πρώτο στάδιο, έτσι, γιατί συνεργαζόμασταν τότε, το πρώτο στάδιο της σχέσης του με τη γυναίκα του, την απόκτηση νομίζω του πρώτου του παιδιού, γιατί μετά έφυγε από την εκπομπή, συνέχισε όπως πάντα με το θέατρο και με την τηλεόραση και τον έχασα λίγο, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό του που θα γίνει μπαμπάς, τον θυμάμαι να τραγουδάει ασταμάτητα. Έχω τόσες μνήμες από αυτόν τον νέο άνθρωπο που διαβάζοντας εχθές ότι πραγματικά σε πολύ πολύ νέα ηλικία έφυγε από τη ζωή, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Ναι, πολύ νέος. Ο Κώστας Ευρυπιώτης, που και εγώ τον θυμάμαι την ίδια περίοδο με σένα, εκτός ότι ήταν ένας λαϊκός, αυθεντικός ηθοποιός και τραγουδιστής, ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, ένας άμεσος άνθρωπος και ένας από τους καλύτερους καλεσμένους σε εκπομπές στην ελληνική τηλεόραση, που με το κέφι του και τη θετική του στάση απέναντι στους ανθρώπους και στα πράγματα και σε κέρδιζε σένα που εργαζόσουν εδώ, αλλά και το κοινό. Φυσικά διακρίθηκε από το της Ελλάδος τα παιδιά στον Αντένα. Έκανε πολύ πάρα πολύ τηλεόραση, πάρα πολύ θέατρο. Βέβαια, ναι, ήταν εξαιρετικός. Και σινεμά, ρέπα Παπαθανασίου και μέχρι πρόσφατα θέατρο στο Άντρες Έτοιμοι για Άλλο, νομίζω, στη Διανομή τη Δεύτερη. Ένα εξαιρετικό παιδί που τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Ανοιχτός, καλό.